Ο Θεός ημών, Κύριε δόξα Σοι, ελπίς ημών, Κύριε δόξα Σοι. Βασιλεύου ουράνιε, παράκριτε το πνεύμα της αληθείας, το πανταχού παρών και το πάνω πυλών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής του ρηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέ τα ψυχά σημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλήσαν αδείξας, καταπέσας αυτοίς το πνεύμα το Άγιο και δι' αυτόν την οικουμένης αγυναίξας φιλανθρώπε δόξασι. Παλαιά είχαμε ξεκινήσει με τα Ευαγγέλια του Κυρίου, το μήνυμα της χαράς. Μετά τον παραπάνω χρόνο κάναμε αποστολικό ανάγνωσμα και τον παραπάνω χρόνο κάναμε ψαλμούς του Δαβίδ. Φέτος ξαναγυρνάμε πάλι στα Ευαγγέλια. Επειδή ξεκινάμε σήμερα και έχουμε καλή αρχή να έχουμε και δύναμη και να έχουμε και πνευματικά όρτα για να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, όχι αυτά που θα πω εγώ, την ανάγνωση που θα κάνω μέσα από το Λόγο του Κυρίου. Και έχουμε υποχρέωση όλοι να ανοίξουμε τα όρτα, τα αυτιά μας και τα πνευματικά για να ωφεληθούμε, διότι αδέρφια δεν υπάρχουν χώροι που μπορούμε να ακούσουμε κάτι καλό. Χώροι που θα ακούσουμε κάτι καλό έχουν στερηθεί, έχουν λείψει, έχουν κλείσει όλοι αυτοί οι χώροι και κακό με πολύ ευκολία μπορούμε να ακούσουμε. Καλό όχι. Και επειδή εδώ μας δίνεται η ευκαιρία και σε άλλους χώρους που γίνονται συναθρήσεις, Κύπροι, είμαστε τυχεροί. Τουλάχιστον αυτό το λόγο που θα ακούσουμε οι μεγαλύτεροι, επειδή υπάρχουν και εδώ οι γιαγιάδες και οι μανάδες, μπορούμε να κάνουμε τι, αυτό που είπε ο Άγιος Χρεμάς ο Αιτωλός, τις παραδόσεις της πίστεώς μας να τις μεταφέρουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Έχουμε υποχρέωση. Ο μεγαλύτερος πλούτος είναι αυτός, τίποτα παραπάνω. Να δώσουμε στο παιδί ένδυμα, ένδυμα πίστεως. Λοιπόν, Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο σημαίνει χαρά. Και αυτή τη χαρά ο Κύριος ήρθε να μας την επεράσει, γιατί είχαμε χάσει τη χαρά με το προπατορικό αμάρτημα. Και η χαρά του Ευαγγελίου σημαίνει χαρά, και ο άνθρωπος έχει πλέον προορισμό, ενώ πρώτα δεν είχε προορισμό, χανότανε. Γι' αυτό όταν ο Κύριος ετάφη τρεις μέρες τον Άδη κάτω και πήγε ο Κύριος κάτω από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι τότε στην Παλιά Διαθήκη, όλοι όσοι είχαν φύγει, ο Κύριος πήγε κάτω για να τους αναστήσει, ενώ είχε προπορευτεί, είχε φύγει προτού τον Κύριο, είχε φύγει ποιος, ο πρόδρομος, ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Και τι έκανε κάτω στον Άδη, ό,τι έκανε και στη γη. Τι. Βάπτιζε. Όχι, άνοιξε τον δρόμο, άνοιξε τον δρόμο, ήταν ο πρόδρομος του Κυρίου στους ανθρώπους που δεν το γνωρίσανε τον Κύριο. Και ο Κύριος πήγε κάτω και τα βρήκε έτοιμα. Μίλησε και το φως, όσοι το δεχτήκανε με την Ανάσταση ακολουθήσανε και οι ψυχές αναστηθήκανε. Λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα με το Ευαγγέλιο που ακούστηκε στην εκκλησία μας, όσοι πήγαμε θα το έχουν ακούσει και θα το ξαναπούμε πάλι και να δώσουμε τι μηνύματα μας λέει, διότι Ευαγγέλιο λέει, αλλά ο Κύριος
αλλά με τον τρόπο που το λέει μας δίνει και ορισμένες νουθεσίες και ορισμένα μηνύματα στον κάθε άνθρωπο. Μπορεί, δηλαδή τι θέλω να πω, το σημερινό Ευαγγέλιο μπορεί να τα ακούσουμε όλοι. Εγώ να μην πιαστώ στις πρώτες λέξεις, να με συγκινήσουν οι τελευταίες λέξεις. Εσάς να μην σας πιάσουν ούτε οι τελευταίες ούτε οι πρώτες, να σας πιάσουν κάπου στη μέση. Άρα και ο Λόγος του Θεού είναι αναγκαίος να έχουμε υποθεί ολόκληρο και να δούμε τι και να τον ερμηνεύσουμε για να μπορούμε να πάρουμε το μήνυμά του και ο σπόρος αυτός να πέσει μέσα μας για να μας ωφελήσει και να μας στηρίξει. Αδερφέ, θα μας διαβάσεις? Ό,τι λέει. Λέει το Ευαγγέλιο, έτσι. Ναι. Κυριακή, Έψιλον Λουκά, 16-19-31. Κεφάλαιο. Είπεν ο Κύριος, άνθρωπος της ειν πλούσιος και ενεδίσκετο πορφύραν και δίνονται δηλαδή και ευβίρσον εφρενόμενος κάθε ημέρα λαμπρός. Το φως δε της ειν ονόματι Λάζαρος και ένας τοχός ως ευέβλητο προς τον πυλώνα αυτού υλικωμένος και επιθυμών χορταστήνε από των ψυχίων των πιπτώτων από τις τραπέζες του πλουσίου. Αλλά και εκείνες ερχόμενοι απέληχον τα έλκη αυτού. Εγένετο δε αποθανήν το πτωχόν και απευθύνε αυτόν υπό των αγγέλων εις τον κόλπο του Αβραάμ. Απέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη και εν το άδει επάρα στους οφθαλούς αυτού υπάρχον εμβασάνης ορά τον Αβραάμ από μακρόθεν και Λάζαρον επισκόπης αυτού. Και αυτός φωνή σας είπε, Πάτερ Αβραάμ, ελέησόμε και πέψον Λάζαρον ή να βάψει το άκρο του δαχτύλου αυτού ύδατος και καταψύξει την γλώσσα μου, ότι οδυνόμε εν τη φλογή τάφη. Και όταν στη φλόγη. Είπε δε Αβραάμ, τέκνο μίσθητη ότι απέλαβες εσύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου και Λάζαρος ομοίως τα κακά. Νυν δε όδε παρακαλείτε σι δε οδυνάσαι και επιπάσει τούτης μεταξύ ημών και ημών, χάρμα μέγα εστίτε όπως οι θέλοντες διαβήνε εν δεύτε προς ημάς, μη δίνονται, μη δε οι εγκύτερ προς ημάς διαπερώσει. Είπε δε ερωτώ ούν σε πάτερ ή να πέψεις αυτόν τον οίκο του πατρός μου, έχω γάρ πέντε αδελφούς όπως διαμαρτύρεται αυτή συναμήν και αυτή έλθωση εις τον τόπο τούτο της Βασάνου. Λέγει αυτό Αβραάμ, έχουσι Μωυσέα και τους προφήτας, ακουσάτο σαν αυτόν. Ο δε είπε, ουχή πατέρ Αβραάμ, αλλά εάν της από νεκρόν πορευθεί προς αυτούς, μετανοήσουσι. Είπε δε αυτό, η Μωυσέως και των προφητών ούκο ακούσουσι, ουδέ αν της εκ νεκρών αναστεί πιστήσονται. Θα σας δώσω τώρα το λόγο να πείτε ο καθένας την άποψή σας το πώς ακούσατε το Ευαγγέλιο, τι μήνα και τι μήνυμα πήρατε και τι σας λέει. Πρωτίστως όμως θα πω κάτι για να φέρω τα πράγματα σε μία τάξη. Το σημερινό Ευαγγέλιο μας δίνει έναν άνθρωπο πλούσιο και έναν άνθρωπο φτωχό και εξηγεί το τι ακριβώς έγινε στις δύο περιπτώσεις. Μας λέει το μήνυμα του σημερινού Ευαγγέλιου ότι ο Θεός, ο πλάστης, εμείς είμαστε τα πλάσματά του, δίνει ευκαιρία αυτή τη στιγμή, εδώ, τότε και σήμερα και εις τους αιώνας, στον πλούσιο για να σωθεί. Δίνει ευκαιρία και στο φτωχό το Λάζαρο για να σωθεί. Και από την ευκαιρία αυτή, εμείς που καθημερινά έχουμε πολλές ευκαιρίες, μία κλωτσάμε μία πίσω την άλλη και τις χάνουμε. Και βλέπουμε εδώ το τι έκανε ο πλούσιος και το τι έκανε ο Λάζαρος. Προτού να μπω μέσα στους χώρους αυτούς, για να πω δύο-τρία πραγματάκια,
ήθελα ο καθένας με δύο λόγια τι μπορεί να πει, τι να με μήνυμα πήρε. Ας πούμε από σένα, Φίλιππε. Λέει, τι σου λέει τώρα με σημερινό θέμα του και του Ευαγγελίου. Μα λέει στην αρχή όπου ζούσαν εδώ στη γη και ο πλούσιος και ο φτωχός. Εδώ στη γη ζούσαν κυρίως. Ο φτωχός πήγαινε από κάτω από το τραπέζι του πλούσιου και μάζευε τα τρίγουδα. Και οι γάτοι και οι σκύλοι του είχαν τους πληγές. Ο πλούσιος έτρωγε και είχε όλα τα αγαθά. Αλλά δεν τον επώναε το φτωχό, το πήγε έλα εδώ. Θα σου δω και εσά, φας και εσύ, όπου και μου τρώω εγώ να φας και εσύ, παιδί. Μαζί. Τίποτα δεν είναι τίποτα. Δηλαδή ήταν άσπλαχος. Άσπλαχος. Πάντα αυτό. Λοιπόν, ο Λάζαρος έκανε υπομονή. Άλλο πράγμα τώρα. Ο Λάζαρος έκανε υπομονή, δεν έβγαλε προς τον Θεό. Γιατί αν είχε γονγκίξει προς τον Θεό, δεν θα πήρε στον Αβραάμ. Κι αυτός. Δεν γονγκίξει. Έκανε υπομονή. Έρθει η ώρα και πέθανε ο Λάζαρος. Πάει εκεί και πάει κοντά στον Αβραάμ στον παράδεισο. Με λίγα δουλειά. Βλέπουμε εδώ με αυτά που μας λες. Αδερφέ Περικλή, ότι βλέπουμε τον πλούσιο ότι ήταν άσπλαχνος και το φτωχό Λάζαρο ότι είχε την υπομονή. Ναι, περίμενα να τελειώσω να το συγγνώμη. Λοιπόν, πέθανε και ο πλούσιος. Πάει και ο πλούσιος εκεί, αλλά ο πλούσιος δεν πήγε όμως στον παράδεισο. Πήγε στην τιμωρία. Τιμωριότανε, πήγε στην κόλαση. Με λίγα λόγια. Και βλέπει από μακριά να πούμε τον Λάζαρο στην παράδεισο και πυρότανε. Και λέει του, λέει στον Αβραάμ, πάτερ Αβραάμ, στείλε τον Λάζαρο να μου λείψει με το δάχτυλο λίγο τη γλώσσα δροσιά, να τη βάλει στο νερό και να μου λείψει τη γλώσσα δροσιά γιατί έχω καεί. Κάηκα και όταν στην φλόγα. Και να ξεδροστώ λιγάκι, ναι. Και να με πάρεις και εμένα εκεί αν είναι τρόπο να σου δώσει. Βάλε, είναι μακριά, είναι μεγάλο πάρμα, δεν μπορεί να πας εκεί. Πάει, τελείωσε. Τότε πώς ήταν εκεί στο, εσείς στην πατρίδα εκεί που είσαστε μαζί, αυτός εστερότανε και το ψωμί και το φαΐ και το όλα. Λοιπόν, δεν τον εσπλαχνίστηκες λέει, τίποτα εσύ. Τώρα θα απολαύσει και αυτός λέει και εσύ θα απολαύσει εκείνα που έχει όλα τα αγαθά και δεν είναι, πώς το λένε. Έχει να το εργάσεις εσύ. Έρθει η σειρά σου. Του κάθεται κακά, λέει, τι τα ξέρει λέει και ο πάτερ Αβραάμ, λέει, τώρα στο στείλει έναν, λέει, έχω λέει πέντε αδερφούς. Να πάει λέει εκεί στο κορδίσιο, να τους πει να μην χαθούν και εκείνοι, να μην πέσουν για αυτήν αυτό το βάσανε. Λέει εκεί έχουν τα Ευαγγέλια, έχουν του Μωυσέου τις εντολές και όλα αυτά να πούνε, τα Ευαγγέλια της Εκκλησίας και μα θέλει να ακούνε. Με λίγα λόγια το είπα εγώ. Τώρα ξέρεις και εσύ πιο καλύτερα. Όχι, θέλουμε να το πιάσουμε έτσι λίγο, γιατί όπως κάνουν και στους κύκλους της αδερφότητες ότι ζωή, κάνουμε ένα κύκλο και βγαίνει κάτι όμορφο. Βγαίνει κάτι όμορφο. Αδερφοί, ανθοί. Πώς σε λένε, Ξανθούτα. Έχεις να μας πει τίποτα, τι μήνυμα σου δώσε εσένα το σημερινό. Πρώτον για τη δασκαλία του πλουσίου που πρέπει να μην είμαστε άσπαθοι. Δεύτερον γιατί ο Λάζαρος έκανε υπομονή. Και μας πληροφορεί γιατί γίνεται στην άλλη ζωή με λίγα λόγια. Μας δείχνει που πάνε κακοί και οι καλοί. Με αυτό το... Και να προσέξουμε και μην θα πάρουν και εμείς τα ίδια. Πολύ ωραία. Μας δείχνει τι γίνεται με λίγα λόγια. Με δύο λόγια μας έδωσες το νόημα ότι από εδώ πρέπει να προσέξουμε για την άλλη ζωή. Α, αυτό είναι. Να προηγηθούμε από εδώ. Από εδώ, από εδώ. Για να μπορέσουμε εκεί να έχουμε και εμείς μια θέση. Από εμάς εξαρτάται. Και το καλό και το κακό. Άρα θα προετοιμαστούν από εδώ, φίλοι, για να πάνε εκεί. Από εδώ θέλει να μιλήσει κανένας άλλος. Τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια. Πλήρωσαν. Πες και εσύ τώρα δύο, τρία, δύο, λίγο. Καλά αυτό θα μας πει τώρα, ακριβώς. Εδώ βλέπουμε κάτι, ότι έχω παρατηρήσει κάτι. Ότι αν πάρουμε δύο ζώα, ένα ζώο είναι του σπιτιού, ας πούμε ένα σκύλος είναι του σπιτιού με τα φάματά του, με τα αυτά που πρέπει να είναι όλα του και έχει μία ειδική περιποίηση και είναι ένα σκύλος τυχερός, θα το πούμε έτσι. Και είναι και ένας άλλος σκύλος έξω, που έχει τσιμπούρια, που έχει δρόμα, που είναι άδειο, που. Και τι κάνει η κοδέσποινα που έχει το σκύλο μέσα στο σπίτι, να το λύσει και να το αφήσει να πάει να μετρέξει λίγο έξω. Και αν συναντήσει το σκύλο, το βρώμικο, με τα τσιμπούρια, τον άδειο, το βρωμιάρι το σκύλο, είμαι σίγουρος
Είμαι σίγουρος ότι ένα σκύλο θα πάει να βρει τον άλλον και θα τα βρούνε και θα κάνουν παρέα. Τα ζώα, ναι, τα ζώα είναι πιο καλά στον πρόβλημα. Παρέα. Δεν θα του πει, εγώ ξέρεις, να κομπλήσω τα ζάκια. Ναι, πραγματικά. Εγώ δεν είμαι όπως είσαι εσύ, άντε χάσου ή φύγε. Όχι, δίνει το ένα ζώο στο άλλο την αγάπη του. Την αγάπη, ναι. Για να μπορούν να επικοινωνήσουν. Αυτή την επικοινωνία έδωσε τη μαρτυρία του και το μέτρο ο καλός Θεός για να σωθούν και οι δύο. Ο Λάζαρος την είχε, όπως είπε και ο αδερφός, την υπακοή. Δεν αγανάκτησε. Δεν είχε θόνο, ζήλια, να πει γιατί αυτός να έχει τόσα και να τρώει, να κάνει και αυτά που του λείπανε αυτού, τα τόσα πράγματα που δεν είχε τίποτα και όλα του λείπανε, τα είχε ο άλλος, ο πλούσιος. Δεν είπε γιατί αυτός να έχει τόσα. Έκανε την υπομονή και η υπακοή απέναντι στο θέλημα του Θεού. Μήπως αυτό, μήπως αυτό δεν είναι και στην Παλαιά Διαθήκη με τον Ιώβ. Ναι. Η γυναίκα του του λέει, Ιώβ, χάσαμε τα ζώα μας και τα παιδιά μας. Βλαστήμα το Θεό. Ναι. Και ακόμα τον ευχαριστεί. Λέει η γυναίκα, λέει, ποια ζώα. Εμείς δεν είχαμε τίποτα. Ούτε ζώα, ούτε παιδιά. Ο Θεός μας τα έφερε. Έτσι. Στο τέλος παθαίνει την αρρώστια, πληγές, αυτά τον πετάχανε μέσα σε ένα στάβλο με τις κοπριές, γέμισε γεμάτο πληγές μέσα του και πάει η γυναίκα μου του λέει βλαστήμα. Μα λέει τι να βλαστήσω. Η γυναίκα, εγώ γυμνός ήρθα, γυμνός θα φύγω. Ο καλός Θεός δεν έφταιγε σε τίποτα. Ο Θεός από πάνω δίνει. Εμείς πώς θα χειριστούμε. Έτσι, και ο Θεός βλέποντας την υπομονή του, του Ιώ με την υπακοή, ό,τι έχασε, του τα έδωσε ξανά. Έτσι. Και με το παραπάνω. Και λέει, βλέπεις γυναίκα, ότι ο καλός Θεός. Και η γυναίκα, τι, ήπρεπε να δει για να πιστέψει. Ενώ ο Κύριος έχει πει στο Ευαγγέλιο του Απόστολου Θωμά, οι μη ειδώντες και πιστεύοντες, μακάρι, θα είναι ευτυχισμένοι. Και εμείς θέλουμε αποδείξεις. Και θέλουμε ένα σωρό πράγματα και δεν ξέρω κι εγώ τι θέλουμε. Και ο Θεός είναι πανταχού παρόν στην αναπνοή μας, τα πάντα μας. Είναι τόσο πολύ κοντά μας και δεν το καταλαβαίνουμε. Λέει, όταν ο Πάτερ μέσα φτιάχνει τη Θεία Κοινωνία και ο ψάκης λέει ψένει κάτι για να περάσει ή να με χώρα, λέει, πού πορευτώ από του προσώπου της γης, δηλαδή πού μπορώ να φύγω από σένα, ναι, απάνω στη γη, απάνω στη γη, για να κρυφτώ. Και στα έγκατα της γης, εσύ υπάρχεις εκεί. Και στα έγκατα της θαλάσσης, εσύ υπάρχεις εκεί. Και εις τους ουρανούς, εσύ υπάρχεις εκεί. Δηλαδή παντού. Δεν υπάρχει χώρο που να μην υπάρχει ο Θεός. Εσύ κρατάς το σύμπαν, όπως το λέει. Ποτέ να ρεύει. Και βλέπουμε το Λάζαρο ότι είχε συνέστηση το ότι ακριβώς γινότανε. Δηλαδή, ναι με ήταν στο χώρο, ναι με πίναγε, ναι με υπόφερε στη ζωή αυτή και έδειξε ο φτωχός ο Λάζαρος το θερμόμετρο της πίστεώς του. Υπομονή. Της υπομονής και της υπαγωής. Δεν είχα πάει να σκοτώσω με συμφωνής για να το πάρω, για να πάρω. Και πέρασε τις εξετάσεις, να το πούμε έτσι, με άριστα. Γιατί πέρασε με άριστα. Γιατί όταν έφυγε από τη ζωή αυτή, πού πήγε, στους κόλπους του Αβραάμ. Τι σημαίνει τώρα κόλπος. Κόλπος σημαίνει η θάλασσα όταν είναι μεγάλη, όπως είναι άνοιχτη και εκείνη βλέπουμε, φοβίζει πάνω. Έχει το κύμα, κάνει κύμα και πάντοτε φοβίζει στο μάτι του ανθρώπου. Αλλά ο άνθρωπος τεχνικά χτίζει ένα τσιμέντο εδώ, ένα τσιμέντο εκεί
ένα τσιμέντο εκεί, ένα τσιμέντο, χτυπάει το πρώτο κύμα πάνω, χτυπάει το άλλο και το άλλο μετά είναι ήσυχο. Αυτό λέγεται κόλπος κόλπων. Έτσι είναι και ο κόλπος του Παραδείσου, να μην υπάρχει ταραγμός στην ψυχή που να πάει και να εφραίνεται και πολύ να έχει αγαλίαση. Πολύ ωραία αυτό, Μιχαλή. Δεν είναι δικό μας αυτό, είναι τον πατέρα. Και ο Λάζαρος έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει και πήγε στους πόντους του Αβραάμ. Βλέπουμε από την άλλη τη μεριά τον πλούσιο που ήταν στο σπίτι του και τα είχε όλα. Θα πούμε κάτι σημαντικό. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε ένας νόμος το 10% να το δίνουμε στην Εκκλησία. Αν ο πλούσιος έδινε στην Εκκλησία, η Εκκλησία μας με αρχηγό τότε τον Απόστολο Πέτρο και σήμερα με τον εκάστοτε αρχηγό που έχει, θα μπορούσε από τους πλουσίους να περισυλλέξει όλη τη δύναμη, είναι χρήμα, είναι βρόση, πόση, ό,τι είναι, και να την διαμοιράσει στους φτωχούς. Έτσι. Και δεν θα στιγάει κανένας. Μπράβο. Έτσι ήταν η πρώτη χριστιανική εκκλησία. Αλλά βλέπουμε εδώ ότι δεν μιλάει για τέτοιο, άρα και δεν είχε επαφές. Λοιπόν, τι άλλο. Βλέπει ότι ο Λάζαρος ήταν κάτω από το παράθυρο. Αυτός ήταν στα μεγαλεία του και όταν άνοιγε το μπαλκόνι, το παράθυρο για να ατενίσει έξω, έβλεπε το Λάζαρο, όπως είπε, με τις γατούλες, τα σκυλάκια. Να γρήγορα τις πηγές. Και του χάλαγε τη θέα. Και έλεγε μέσα στο προσωπικό σου, τι τον έχετε αυτόν εκεί, πάτε τον, διώχτε τον, διότι μου ούτε να το βλέπετε. Και τη θέα του χάλαγε. Δηλαδή, η θέα αυτή ήταν ο παράδεισος του πλουσίου. Και δεν το είχε καταλάβει. Θα με επιτρέψω να πω δύο για μέσα σε αυτό, για όχι τώρα. Τελείωσε. Όχι, όχι, πέσω. Λοιπόν, έπρεπε να σκεφτεί ο πλούσιος. Και θα πούν και για τον καλό. Τι έπρεπε να σκεφτεί ο πλούσιος. Είχε όλα τα καλά όπως ο πλούσιος. Και δεν σκέφτηκε αυτά που έχω εγώ. Λεφτά, παιδιά, ξέρω εγώ τι και να είχε. Όλα αυτά ό,τι έχουμε, μας τα έχει δώσει ο Θεός. Δεν είναι τίποτα από δικό μας, μας τα έχει εσύ. Πολύ σωστά λέτε. Ναι, λοιπόν, αφού τα έχει δώσει ο Κύριος, αυτός ο άνθρωπος πεινάει και στερίζεται να πούμε και εσά. Δεν πρέπει να τον βοηθήσω κι αυτό, δεν είναι άλλη φόρμα. Δεν το σκέφτηκε. Να εκεί μετά τον άνθρωπο. Και μετά έρθει η ώρα. Ο εγωισμός. Θα κάνει χριστιανή. Ας λέμε κάτι αυτό που είπε ο αδερφός Περικλή, να το πούμε με άλλη όψη. Ίδιο, αλλά με άλλη όψη. Ο πλούσιος σκέφτηκε, πολύ σωστά σκέφτηκε. Αν είχε σκεφτεί σωστά, δεν θα πήγαινε στην κόταση. Σκέφτηκε πολύ σωστά. Τι σκέφτηκε. Αβραάμ, Αβραάμ. Α, όταν πήγε στην κόταση. Όταν πήγε εκεί στη... Σκέφτηκε κατόπιν. Πρώτα έπρεπε να σκεφτεί. Δηλαδή, φεύγοντας από τη ζωή αυτή. Ναι. Και του λέει ο Αβραάμ, εσύ είχες το Λάζαρο εκεί. Αβραάμ. Είχες το μέτρο που έπρεπε να δεις και εσύ εδώ. Ναι. Και δεν έκανες καλή να με... καλό χειρισμό τη διακονία του πλούτου σου. Να την διακονήσει. Να πάει εκεί που πρέπει να πάει και από εκεί να ευλογηθεί το έργο του και η χειρονομία που λέγεται ελεημοσύνη. Λοιπόν, και έτσι καλός ο Λάζαρος είναι εδώ. Γι' αυτό είπε στον Δήτρα μεγάλο. Με λίγα λόγια, με λίγα λόγια μετανόησε, αλλά μετανόησε αργά. Ναι, αργά. Και επειδή μετανόησε αργά, θέλει τώρα να συμβουλεύσει τον Αβραάμ. Έτσι. Τα αδέλφια του να. Όχι, να συμβουλεύσει τον Αβραάμ. Ναι. Γιατί αγαπούσε πολύ τα αδέλφια του. Αν αγαπούσε πολύ τα αδέλφια του, τι ήταν τα αδέλφια του. Εικόνα του Θεού, πλάσματα του πλάστη του Θεού. Λοιπόν, άραγε και το Λάζαρο έπρεπε να τον δει έτσι. Βλέπουμε εδώ ότι αυτό δεν είναι καλό, διότι ο Κύριος μας έχει πει σε άλλο αποστολικό Ευαγγέλιο, όσους αγαπάτε, που σας αγαπάνε, μισθό δεν έχετε.
Δηλαδή, ξέρετε, εγώ αγαπώ αυτό, λέει. Γιατί, γιατί τον αγαπάει, γιατί με αγαπάει, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Δηλαδή, αγαπάμε από συμφέρον. Έτσι. Σήμερα αγαπάμε από συμφέρον. Ο Κύριος λέει, αν αγαπάμε έτσι, μισθό δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Έτσι. Πρέπει να δούμε τα πράγματα πιο βαθιά. Έτσι. Γιατί ο Κύριος λέει και κάτι άλλο. Αν στον ελάχιστο δεν ποιήσετε τι, δεν ποιείτε σε μένα. Και ο πλούσιος είχε τον ελάχιστο που... Αν πούμε τώρα εμείς εδώ, για τον πλούσιο που λέει το Ευαγγέλιο εδώ, τι ήτανε να του δώσει ένα πιάτο φαΐ και να του δώσει κάτι. Τίποτα. Τίποτα. Από μία κουταλιά αφαιρούσα από τα πιάτα. Τίποτα, τίποτα. Δεν θα λιγόστευε τίποτα. Να το πούμε πιο με βαθιά, σε Ευαγγέλιο άλλο. Άφρον, άφρον, άφρον. Είχε τόσα πολλά, γκρέμισε τις αποθήκες του, το ένα άλλο έκανε για να βάλει και τα άλλα που ήρθανε. Και δεν κοίταξε ότι δίπλα του υπάρχουν φτωχοί, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούσε να διακανονίσει όλο του το βίος αυτό. Έτσι. Και τις στοδιές να πάνε σε κάποιο Περικλή, σε κάποιο Μιχάλη, σε κάποιο Νίκο, σε κάποιο Βασίλη. Αυτό θα ήταν η σωτηρία του. Γιατί το λέω αυτό. Εμείς είμαστε εν τέλει πολύ τυχεροί εδώ. Γιατί μπορεί ο κόσμος να πασχίσει για το χρυσάφι, για να φτάσει. Δηλαδή, μπορεί ο κόσμος να πασχίζει για την Αγία Τριάδα, ο πολλής κόσμος. Αλλά πασχίζει εντελώς σε λάθος δρόμο. Η Αγία Τριάδα που ψάχνει να βρει ο κόσμος είναι εξουσία, χρήμα, σεξ. Ο Λόγος του Θεού που λέγεται Ευαγγέλιο δεν έχει μέσα τη λέξη αυτή εξουσία, χρήμα, σεξ. Έχει Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα. Βλέπουμε εδώ ότι ο Χριστός, ότι ο Χριστός μας στον τρίτο πειρασμό ο διάβολος τον πήρε σε ένα όρο που λέει κοίτα κάτω εδώ της πόλης είναι όλα δικά μου και θα σε κάνω ηγέτη και θα είσαι άρχοντας μέσα εκεί. Προσκύνηση. Και λέω εγώ σήμερα, πόσοι άνθρωποι προσκυνούν το διάβολο για να έχουν εξουσία και εδώ και εκεί και λεφτά και θέσεις και σπίτια και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, κύριε Μιχάλη, εχθές είδα ένα κύριο, έδειξε τηλεόραση μια κοπέλα που πέρασε με τον Μιχάλη και τον άντρα με πέντε παιδιά, μωρά. Και έδειξε τον άντρα με το παιδάκι του δίνε το αυτό. Και βρέθηκε ένας κύριος πίσω τώρα από τη Θεσσαλονίκη και λέει εγώ θα πληρώσω. 450.000 το πρόστιμο. Γιατί πέρασε, πήγαινε στον άντρα, το είδατε. Πήγαινε να δει τον άντρα της και αυτά γίνανε με τους στόχους μου. Αυτά γίνανε 450.000. Και δεν είχε ο καημένος και είχε και τα μωρά μαζί του εκεί στο Skype που πήγε που τον δείξανε. Και παίρνει ένας κύριος τηλέφωνο και λέει να τα πληρώσω εγώ να πάει η γυναίκα στο σπίτι της. Να μαζευτεί αυτά τα παιδιά της. Υπάρχουν ακόμα. Και λέω τώρα, και λέω τώρα εκεί σε αυτή τη λέξη που είπατε που ήταν θησαυρός. Πολύ ωραία λέξη. Ναι. Πώς βούλεται η χάρη του Θεού ουδέν άνθρωπος γνωρίζει. Ο Θεός τα βλέπει όλα. Όλα, ναι. Κινείται την ώρα που πρέπει. Εκεί που λέμε ότι τα χάσαμε, εκεί που λέμε τότε επεμβαίνει η χάρη. Έτσι, ναι, τότε. Σαν τη γυναίκα αυτή είναι. Πέντε παιδιά που πρέπει, ας πούμε, που δεν έχουμε και στα χώρια. Να μια απόδειξη μαρτυρίας. Μπράβο, ναι. Και είπε ο κύριος εγώ, λέει, εγώ θα τα πληρώσω όλα, λέει, για να η γυναίκα να πάει μαζί με τα παιδιά της. Ο άντρας με το μωρό και έκλαιγε γιατί του δίνε το πιπερό εκείνο. Ναι. Και λέω υπάρχουν ακόμα χριστιανοί. Υπάρχουν. Γι' αυτό και κρατιέμαστε. Ναι. Μπράβο. Γι' αυτό είμαστε μόνο τον εαυτό μας. Αυτό είναι. Πηγαίνοντας πιο κάτω λίγο, βλέπουμε ότι αυτό που είπα και πρωτήτερα, ο πλούσιος ενώ πήγε την αντίπερα όχθη που λέγεται κόλαση, συμβουλεύει τον Αβραάμ, αν είναι δυνατό. Αβραάμ. Στα εγωίδια, με λίγα λόγια. Θέλει να προλάβει, του πει κάτι για να προλάβει. Λες και δεν ήξερε ο Αβραάμ το τι συμβαίνει κάτω. Λοιπόν, δηλαδή πάλι το λάθος το έκανε εκεί. Λέει, ξέρεις, λέει, αυτό που έπαθα εγώ εδώ, πω, να μην το πάθει
όχι ο μεγαλύτερος μου εχθρός, δεν είπε αυτό. Τα αδέρφια του. Τα αδέρφια μου. Έτσι. Μόνο για τα αδέρφια. Αν είναι τρόπος, λέει τουλάχιστον μια και το παθα εγώ να μην το παθα. Πάλι, πάλι να με μονολογούσε. Μόνο στο δικό του χώρο ήθελε να σωθούνε. Και τι λέει ο Αβραάμ στο πλούσιο. Δεν χρειάζεται, λέει, να καθαίνει ο Λάζαρος ούτε κανένας από εδώ για να πάει να πει και στα δεύτερα σου κάτω το τι ακριβώς γίνεται εδώ. Υπάρχει ο Μωσαϊκός Πονόμος που εξηγεί ακριβώς τι πρέπει, τι πρέπει να κάνετε για να έρθετε εδώ. Γιατί το λέω αυτό. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ρωτούσαν τον Κύριο. Δώστε μας ένα σημείο. Τους είχε κάνει τόσα σημεία. Θαύματα, λεπρούς, τον Νατάρο, ανέντετε. Και αυτοί, δώστε μας λέει ένα σημείο. Ναι, δώστε μας σημείο. Τόσο, τόσο αυτό. Και λέει, δεν σας δίνω λέει σημείο. Γιατί είδε ότι ήταν αχάριστοι, ότι δεν είχαν να με ότα πνευματικά, δεν είχαν εσπλαγνία, δεν το δεχτήκανε, δεν τον αγκαλιάσανε όπως έπρεπε. Λοιπόν, και λέει, δεν σας δίνω σημείο, ή μη μόνο σημείο ή ονά. Δεν σας δίνω άλλο σημείο. Και έκοψε σημεία. Αλλά ο νόμος του Θεού υπάρχει, το τι ακριβώς γίνεται. Και έτσι. Λέει ο Αβραάμ ότι υπάρχει ο Μωσαϊκός νόμος και τα σημεία που πρέπει να πάρουν και να ανοίξουν το βιβλίο και να διαβάσουν και θα σωθούν. Και λέω εγώ τώρα, ερχόμαστε, πες ότι εμείς είμαστε πλούσιοι τώρα όλοι. Πλούσιοι, όλοι πλούσιοι. Ανοίγουμε την Καινή Διαθήκη. Τι μελετάμε. Μπορεί να ανοίξουμε βιβλία πολλά. Την Καινή Διαθήκη την ανοίγουμε να την μελετήσουμε. Γιατί η Καινή Διαθήκη δεν θα μιλήσει για τον Πρωθυπουργό, για τον Υπουργό, για τον γείτονα, για το φωνιά, για το δημοσιογράφο. Θα μιλήσει για μένα που θα την ανοίξω. Για σένα που θα την ανοίξει, για σένα έκαστο στο να με κάθε άνθρωπο που θα την πάρει στα χέρια του. Την ανοίγουμε. Εγώ την ανοίγω. Καμιά φορά, άμα την ανοίγεις, έχεις κάνει μία αρχή πολύ καλή. Πολύ καλή. Και αυτή την αρχή μην τη σταματήσεις ποτέ. Αλλά την ανοίγουμε, αλλά την ανοίγουμε λίγο. Λίγο, λίγο, ναι, αυτό που λένε, ναι. Όσο μπορούμε συχνά. Ενώ την τηλεόραση τη βλέπουμε πιο συχνά. Πιο συχνά. Ναι, γιατί για να πω, ναι. Πολλές φορές πλήττουμε και λέμε τι να κάνουμε, να κάνουμε και παίρνουμε ένα περιοδικό, τώρα με ξεφυλίζουμε, να περάσουμε λίγο την ώρα. Λοιπόν, αν πάρουμε την Καινή Διαθήκη. Και ενώ έχει τόσο ωραία βιβλία θρησκευτικά, πολύ ωραία βιβλία θρησκευτικά. Πολύ ωραία βιβλία. Ο καθρέπτης. Ναι, το κάνουμε αυτό. Οι περισσότεροι σήμερα, άνθρωποι δεν το κάνουν. Οι περισσότεροι άνθρωποι. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί και ο πλούσιος εδώ του Ευαγγελίου δεν το έκανε. Γιατί αν το έκανε και ήξερε τους νόμους, δεν θα έφτανε εκεί. Θα βλέπε το Λάζαρο και θα έλεγε «Γεια». Ο νόμος λέει αυτό. Τι είναι ελεημοσύνη. Να την κάνω. Στον αδύνατο. Έτσι. Λοιπόν, και να του χορηγήσει αυτό. Από αγάπη. Η πρόθεσή του να έχει το κίνητρο της αγάπης. Αν το είχε αυτό, δεν θα έφτανε εκεί. Και φτάνει εκεί. Και λέει στον Αβραάμ ότι είχα αδέρφια, έχω λέει αδέρφια και θέλω να σωθούν και αυτά. Πάλι μονολογεί από συμφέρον για την οικογένειά του. Όχι για τους ανθρώπους, οι άνθρωποι όλοι κάτω με τα αδέρφια μου, δεν βάζει όλους τους ανθρώπους. Άρα και με συμφέρον πάλι μίλησε. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα βλέπουμε στο σημερινό Ευαγγέλιο να μην μας συμβεί εμάς. Προσοχή, προσοχή, διότι ο χριστιανός, λένε οι πατέρες, είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου. Περνάει και ο Νάση, περνάει οι νιάρχουδες που αγκαλιαστήκαν, που έδειχνε στήνα με φωτογραφία και όταν και τράβει αυτά, τους περνάει. Γιατί αυτός ο πλούτος που έχουμε, που λέγεται πνευματικός, δεν χάνεται. Όσο το δίνουμε,
τόσο ανανεώνεται και τόσο μεγαλύτερος γίνεται. Λοιπόν, αυτό το πλούτο τουλάχιστον τον δίνουμε. Αλλά κύριε Μιχάλη, θα σας πω τώρα, κοίτα, μια περίπτωση που γνωρίζω. Ναι, να πεις. Λοιπόν, γνωρίζω μια οικογένεια, μια μητέρα με δύο παιδιά. Ερχότανε βέβαια στο σπίτι και μου έλεγε λαγούς με πετραχίλια, ότι έχει λεφτά, ότι έχει εκείνο, ότι έχει εκείνο, ότι έχει εκείνο. Εγώ όμως δεν έβλεπα αυτό το πράγμα, έβλεπα ότι κάτι γίνεται. Τον άντρα της πολύ σπάνια ότι δουλεύει μέρα νύχτα, μετά βέβαια η γυναίκα τάπε. Είναι τι είμαι κι εγώ και είπε ότι είναι σπιτωμένος αυτός, έχει κάποια φιλενάδα, τα δυο παιδιά. Υποφέρει η γυναίκα αυτή, υποφέρει πολύ. Έχει περιουσία, πουλήσε ένα σπίτι διόρθο, έχει κάτι αυτά, πήγε αυτός και πήρε τα ενίκια για ένα χρόνο μπροστά, τα οποία δεν έδωσε. Τέλος πάντων τη βοηθήσαμε, χάλασε το πληροξούσιο όσο μπορούσαμε όλα. Μαθαίνει αυτός ότι είμαστε και εμείς και έρχεται και μας φοβερίζει. Μακριά από τη γυναίκα μου, ναι, γιατί ναι. Δεν έχετε καμία δουλειά, είστε εσείς γέροι, αυτή είναι νέα και αυτά. Ξέραμε ότι υποφέρει και κάτι, ας πούμε, μπορεί κανείς να δώσει και στα παιδιά, που αν είχε τα λεφτά της, δεν είχε ανάγκη. Γιατί είναι παίρνει πολλά λεφτά από τα ενίκια. Εν πάση περιπτώσει, έφαγε και ξύλο, έφαγε και εκείνο και ό,τι μπορούσαμε, βοηθήσαμε. Τώρα όμως βλέπουμε, ό,τι της κάνουμε, τη συμβουλεύουμε, γιατί δεν έχει κανέναν. Είναι 35-37 χρόνια γυναίκα και έχει 13 χρονών κοριτσάκι και 9. Αλλά φαίνεται αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ παλιά. Καταλάβατε. Θέλει να της φάει και αυτό που της έχει μείνει. Είναι υιοθετημένη η κοπέλα αυτή, υιοθετημένη. Και πεθάνανε οι θετοί γονείς της. Αλλά της είχαν αφήσει ένα σπίτι διόρφο, της είχαν αφήσει κάτι λεφτά στην τράπεζα, αυτά πάνε, εξαντληθήκαν όλα αυτά. Της λέω πάμε στην πεθερά σου. Να πούμε, αφού έχει δύο παιδιά, ξέρω τι. Πάμε εκεί. Να βρει δουλειά δεν μπορεί να βρει δουλειά. Να, τώρα τελευταία, είπε από την πρώτη του χρόνου, τώρα που θα μας έρθει το 98, θα παίρνει λεφτά. Φαίνεται αυτό την πίεσε, υπέγραψε γιατί πήρε με το πληροξούσιο. Το χάλασε, του είχε κάνει πληροξούσιο. Για να αυτός να την περιουσία της να την αυτόνει. Ναι. Και πήγε και πήρε πάλι το ενίκιο. Πρέπει να πήρε Γενάρη, Φλεβάρη, το μάτι τώρα θα πάρει αυτή. Και πάλι τη έδωσε. Εκτομία όμως θα μας τα πείτε, μην μας τα λέτε. Ναι. Λοιπόν τα πήρε πάλι τα λεφτά της, πήρε από ένα μαγαζί, παίρνει 265.000 το μήνα, πήρε της έδωσε 115, φροντιστήρια για τα παιδιά της, το νίκη πληρώνει 80.000 ενίκιο, δεν φτάνει, τίποτα. Είχε ένα αυτοκίνητο χρεωμένο κι αυτό. Τη λέει ο άνθρωπος, πάμε να δούμε πόσα χρωστάει το αυτοκίνητο. Και ένας φίλος της δίνει 700.000, ξεχρεώνει 500 τόσο στο αυτοκίνητο και της μένει και 140.000 να περάσει. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, αυτή πάλι υποφέρει. Τι θα γίνει, δουλειά δεν μπορεί να βρει. Ιστορίες, ο Δημήτρη Μάρ. Δεν μπορεί να βρει δουλειά, τι θα γίνει, δεν ούτε δουλειά μπορεί να βρει και υποφέρει. Εμείς τώρα μακριά γιατί αυτός με φοβέρισε. Δεν μπορώ εγώ να είμαι κοντά της και να φτώνω. Τι να κάνουμε για αυτή, ξέρω ότι υποφέρει. Τι λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ όμως και να κάνω τίποτα. Κοίταξε. Δεν την αφήνει αυτός. Αυτός είναι, συγχωρείς αυτούς που σου λένε, εκβιαστάς. Που τρώνε τις γυναίκες, πώς του λέω. Αυτό θα είναι από αυτούς του ταβάρες. Μπράβο, ναι. Και δηλαδή παίρνει από τα παιδιά του, που είναι δυο χαριτωμένα κοριτσάκια. Δυο κουκλίτσες είναι οι κόρες. Που παίρνει από τα παιδιά του και πάει και είναι σπιτωμένος. Ναι. Τι να κάνουμε για αυτή τη γυναίκα τώρα. Έπρεπε αυτή να πάει με τον νόμο, με συγχωρείς, να τον κάνει. Πήγα μαζί της και στο πώς το λέμε. Για να γίνεται. Τον εισαγγελέα. Ξέρεις, αυτή είναι. Ποια πήγαμε το αυτοκίνητο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Τώρα το αυτοκίνητο αυτός που της έδωσε 700.000 το έχει πάρει το αυτοκίνητο. Και της λέει θα μου φέρεις τα λεφτά, θα το πάρεις. Γιατί θα το έτρωγε και η εταιρεία αυτή και θα τα χάνε. Ενώ ο άνθρωπος αυτός της έδωσε που δεν την ξέρει. Ναι, αλλά μόλις μου φέρεις τα λεφτά, γιατί αν το μάθει ο άντρας ότι το ξεπλήρωσε, θα της το πάρει και θα της το πουλήσει. Το αυτοκίνητο αυτό. Ναι. Υποφέρει, πράγματι υποφέρει. Τι να κάνω, εγώ δεν μπορώ να πάω. Γιατί πήρα τότε που την έδινε, που την άκουσε στο λαιμό και με έβγαλε έξω από να με σκοτώσει αυτό. Στην ενορία που μένει. Εκεί που μένει. Μπορεί να πάει στην εκκλησία να βρει τον πνευματικό πατέρα αυτό που είναι εκεί, να κάτσει, να συζητήσει μία, δύο, πέντε, δέκα φορές
να έρθουμε ηρεμήσει και από εκεί να πάρει ένα δρόμο σωστό. Δεν την αφήνει αυτός κύριε Μιχάλη, θα τη σκοτώσει. Δεν την αφήνει, δεν την αφήνει να έχει παρτίδες με σένα, με μένα, να μην την ξυπνήσουν. Είναι ξύπνια, είναι ξύπνια. Αλλά δεν την αφήνει, την έχει σε περιορισμένο κύκλο. Δεν βλέπω τώρα κάτι. Τώρα με φαίνεται σε μία δύσκολη θέση. Πολύ ωραία. Πρέπει να απαντήσω όχι αυτά που λέτε εσείς, από την Αγία Γραφή. Την Αγία Γραφή. Ναι, λοιπόν. Πώς δεν είναι αυτή. Αν μπορεί με αυτή να την πάρει, να την φέρει εδώ. Κοιτάξτε. Να την φέρει εσύ εδώ, στο κήρυγμα. Κοιτάξτε. Γιατί, γιατί πράγμα. Να την να ακούσει κήρυγμα Θεού. Λόγω Θεού. Ναι. Λόγω Θεού. Όχι, μήπως τα αγόρια. Μήπως τα αγόρια. Μήπως τα αγόρια. Δεν ξέρω που μένει, παιδιά. Στο κοντά, στο σπίτι μου. Να δώσω μία απάντηση. Και να μην συνεχίσουμε άλλο. Έχουμε παράδειγμα τον Αδάμ και την Εύα. Ο Θεός τους έφτιαξε τον παράδεισο. Και τους έβαλε μέσα. Ζήσετε στον παράδεισο αιώνια. Τους τον έδωσε, ναι ή όχι. Ναι. Λοιπόν. Τους έδωσε όμως και την προαίρεση που λέγεται ελευθερία μέσα στον παράδεισο. Σωστά. Έτσι, είναι ελευθερία. Και λέει, από όλα τα δέντρα, από όλο το χώρο, θα μπαίνετε και να τρώτε. Από αυτό το δέντρο που λέγεται της δόσης του καλού και του κακού, δεν θα πάτε. Γιατί, σαν υπακοή, σαν υπακοή, και να μην είναι αχάριστη, δηλαδή είναι εσάς, το μικρό σας όνομα, Ευανθία. Κυρία Ευανθία, είναι σαν να έρθει κάποιος και να σου πει πάρε 999 λίρες και να πεις εσύ τον παλιάνθρωπο δεν μου δίνει ακόμα μία να μου δεις καλυκύλια. Δηλαδή είναι το ευχαριστώ, 999 λίρες τον παλιάνθρωπο δεν μου δώσε μία να τις κάνω χίλια και ένας του δίνεις μία λίρα και λέει δόξα τω Θεώ με μία λίρα. Κυρία Ευαθία, προσέξτε. Λοιπόν, και συνεχάω. Και μέσα από την προαίρεση, την ελευθερία, τον παράδεισο το χάσανε. Ποιος τους θέλει. Τους θες εσύ, εγώ, ένας άλλο. Και αυτό μας ακολουθεί όλους τώρα. Έτσι. Και έχουμε το Λότ τώρα. Το Λότ. Που ήταν η ίδια περίπτωση με την κυρία που λες τώρα. Σαν σόδομα και εγώ μέσα. Που εκεί έπρεπε να ήταν και αυτός αμαρτωλός, βουτυγμένος στην αμαρτία. Ο τρόπος του και η προαίρεση ήταν εκ το περίσσευμα που αυτός μέσα στην αμαρτία είχε περισσεύσει η χάρη του Πατέρα Θεού, είχε τον Πατέρα Θεού και επέρασε όλες αυτές τις μπόρες μέσα. Γι' αυτό πήγε η Αγία Τριάδα στον Αβραάμ. Πήγανε στο Λότ να το σώσουνε και λέει δεν υπάρχει άλλος λέει να είναι δύο τρεις να σωθεί η πόλη όλη, ένας ήταν. Άραγε με τον τρόπο του και η κυρία αυτή με τον αγώνα της και με τον τρόπο της θα χάρει και να με θα σωθεί γιατί το ίμιση του παντός είναι κυρία Ευαθία η αρχή. Τον φοβάται, έχει φάει πολύ ξύλο. Και η αρχή έγινε από την κυρία. Ναι, ναι, αυτή θέλει. Μέσα στο σπίτι της μπορεί να πάρει την καινή διαθήκη. Και να την έδωσε εγώ στο παιδάκι της, την έδωσε. Και να οπλιστεί, να πάρει δύναμη. Κανείς δεν μπορούσε να κάνει την επανάσταση με τους Τούρκους. Για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι το 1821. Ποιος έδωσε αυτή τη δύναμη, ξέρετε. Ο Άγιος Χρωμάς ο Αιτώνας. Κήρυξε και λέει κλείστε εκκλησίες και κάνετε σχολεία. Να μάθετε, να διαβάζετε τόσο όσο τα Άγια Γράμματα και να κεράτε τοποθετώ η πίστη. Όταν κυρία Ευαθία δεν έχουμε την πίστη και στο χώρο της υπάρχει έχει κάτι απογοητευτεί. Γι' αυτό σας είπα να τη στείλετε στον Πνευματικό Πατέρα μήπως μπορεί από εκεί να την στηρίξει διότι όλα αυτά είναι μία νοθεσία στον άνθρωπο που είναι αλυσίδα. Την έπρεπε και στην εκκλησία την πήρα. Δεν μπορούμε εμείς... Συμβουλές, σαν μάνα της. Για της μαγείας, για της μαγείας να της σώσει. Και κάτι άλλο για να τελειώσουμε εκεί στο θέμα. Και κάτι άλλο, επειδή πήρα πολύ να με έλεγε. Μου σφάξανε τον πατέρα και τη μάνα. Πολύ λυπηρό. Όλα μου τα πανικοληθήκανε και εγώ μαζί. Βέβαια, και εγώ μαζί. Ναι, ναι.
Και είπα εγώ, μόλις έγινε το συμβάν αυτό, μόλις συγκεντρώθηκα λίγο και λέω, αν θα πιαστούν αυτοί οι άνθρωποι, είπα, πώς θα σωθούν. Και με λένε τρελό. Δεν είμαι τρελό. Λέω, πώς θα σωθούνε. Μα αυτοί σφάξανε τη μάνα σου και τον πατέρα σου. Γιατί να σωθούνε. Έχουμε τον Κατσούλα, αν ξέρετε ποιος είναι. Ναι. Έτσι, με τις μαύρες βίες που έσφαξε κοπέλες, τις βίες τις έκανε. Τον τιμωρήσανε ισόβια. Ναι. Αυτός όμως, ό,τι και να του κάνουν και να τον κόψουν κομμάτια που έχει δώσει τον εαυτό του στην πολιτεία και στον νόμο, να τον τιμωρήσουν. Ναι. Δεν τον νοιάζει. Δεν τον νοιάζει. Γιατί λέει, εγώ σώθηκα. Διάβασε το Λόγο του Θεού, το άλλο το βιβλίο, όχι τις μαύρες μαγείες, και σώθηκε. Άραγε, η ψυχή δεν πεθαίνει. Ναι, δεν πεθαίνει. Λοιπόν, άραγε, αν το συλλάβουμε αυτό, είναι το Α και το Ω. Λοιπόν, αν έχουμε τέτοια πρόθεση, δηλαδή να έχουμε αρχές καλές προς την Αγία Γραφή και στο ένδυμα που λέγεται Λόγος Θεού και Ιησού Χριστός, τότε έχουμε σωθεί. Δηλαδή πρόθεση, πρόθεση, προαίρεση. Να κλείνουμε εκεί. Γιατί είναι τώρα, να έρθω εγώ κυρία Ευαθία μία φορά να σας πρόσω. Ελάτε στην εκκλησία, ελάτε εκεί, καλά. Να έρθω δύο φορές, τρεις φορές, τέσσερις. Λέει πρώτη, δευτέρα, νουθεσία, τρίτη, νουθεσία, πάρε του. Λοιπόν, η κυρία αυτή είναι πληγωμένη, είναι τραυματισμένη, πολύ. Από μόνη της, πρέπει να δει τον κόσμο που της χάθηκε. Και, ποιος κόσμος είναι καλός, ο κόσμος του Θεού. Κανένας άλλος κόσμος. Να σταματήσουμε εκεί, στο θέμα αυτό. Λοιπόν. Για το θέμα του Ευαγγελίου, για να κλείσω, θα μου διαβάσεις το 75. Είναι για το πλούσιο. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός κατά τον επίγειο βίο του δεν είχε που να γύρει το κεφάλι και όμως είχε μέσα του όλο το πλούτο της ζωής της αλτινής. Οι πλούσιοι του κόσμου τούτου χτίζουν μέγαρα και ζουν μέσα σε αυτά, αλλά αλίμονο, μέσα σε τόση κλειδί που τους περιβάλλει δεν έχουν αληθινή ζωή στην καρδιά τους. Δεν μπορούν να χαρούν ικανοποιητικά τα μάταια αγαθά της. Νιώθουν τον εαυτό τους κενό και δυστυχισμένο μέσα στα ωραία μέγαρά τους. Έτσι κατά βάθος πολύ ισχυροί του κόσμου τούτου θα ήθελα να αλλάξουν τα πολυτελή καταλήματά τους με το καλύβι του φτωχού, αν επρόκειτο έτσι να αποκτήσουν τη δική του εσωτερική ειρήνη. Βλέπετε ότι οι πλούσιοι είναι δυστυχισμένοι εν τέλει άνθρωποι. Και να φέρουμε ένα παράδειγμα. Μήπως θυμόσατε πώς πέθανε ο Αριστοτέλης ο Νάσης. Εγώ θυμάμαι. Πέθανε από μία αρρώστια που όλοι οι γιατροί του κόσμου με τόσο χρήμα δεν μπορούσαν να το κάνουν καλά. Από μελαγχολία. Μελαγχολία. Και πήγε και το βασάμωσε κιόλα και το έβαλε σε ένα χώρο στο σκορπιό μέσα για να το βλέπει συχνά. Και έπαθε μελαγχολία. Και κανένα φάρμακο τη μελαγχολία δεν διαφέρει. Κι όμως υπάρχει ένα φάρμακο που λέγεται Ιησούς Χριστός. Μάλιστα. Εκεί δεν πήγε στο χώρο αυτό. Αυτό είναι. Βλέπουμε και εδώ το όναμε, έπναμε πλούσιο. Δεν κατέβηκε. Έθεσε κάποια μετάνοια, μη συγχωρείς αδερφέ, όπως το είπε ο Ιητρο. Όχι, εδώ. Ναι, αλλά και εδώ. Και εδώ. Γιατί τώρα για το σημερινό Ευαγγέλιο. Ναι, εντάξει, αλλά για αυτό που είπες τώρα για τον Ανάση. Είπες το ύστερο, όποιος θα μαντέψει λέει πόσα πλούτη έχονται, θα του δω πως τόσα αυτά. Έθεσε κάποια μετάνοια, αλλά δεν ξέρουμε ο Θεός θα το δει. Είπε, όποιος μου βρει πόσα πλούτη έχω, θα του δώσω ένα μεγάλο ποσό. Και μία κοπελίτσα από τη Θεσσαλονίκη λέει, έχεις δύο επί ένα. Τον τάφος. Άρα έρθει σε κάποια μετάνοια. Τώρα, αν δεν σώσει και δεν σώσει, είναι του Κυρίου βέβαια. Βλέπουμε εδώ το τι ακριβώς μας είπε ο πατέρας. Ότι ο πλούσιος μέσα στους χώρους του αδυνατεί. Γιατί. Γιατί μας το έχει πει και ο Ιησούς Χριστός. Νέος, νεανίσκος, νέοι,
πήγε στον κύριο και του λέει «Εκ νεότητός μου βαστώ το μοσαϊκό το νόμο». Ακούω εσέναν που μιλάς. Πιστεύω. Πώς θα σωθώ, τον αιτηρείς λέει. Τον αιτηρώ. Ένα σου λέει. Πούλα τα υπάρχοντά σου, τι ακολούθω. Γιατί τον αυτό ξέρετε. Κανένας άνθρωπος στη γη πάνω ψάνει την Αγία Γραφή να βρει ένα δόλο για τον Χριστό. Ο Χριστός δεν πρόσβαλε κανέναν. Κανέναν. Ο έρωτας της σταματίας δικός του. Σήκωσε τα σταματία, τον πόνο όλο μας επάνω του, παρά να προσβάλλει. Δεν πρόσβαλε κανέναν. Και ούτε τον ανίσχυο, τον πλούσιο, τον επρόσβαλε. Γιατί, λέει, τηρείς το μοσαϊκό το νόμο. Και λέει, εκνότητός μου όλες τις εντολές. Που λέει όλες. Και ο Κύριος, αντί να του πει ψεύτη, να τον προσβάλλει, δεν τον προσβάλλει, του λέει, καλά, εφόσον τις τηρείς όλες, σου λείπει μία. Και δεν του είπε μία, δηλαδή δέκα και μία έλεγα, του είπε μία από τις δέκα. Τι λέει μία, αγάπα τον εαυτό σου. Αγάπα τον πλησίον σαν τον εαυτό. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, αυτός είχε τόσα πλούτη. Γύρω μας υπάρχουν φτωχοί. Δεν διακονούσε αυτό. Λοιπόν, και βλέποντας αυτό, του λέει μοίρασε τα υπαρχοντά σου και ακολούθησε. Και βλέπουμε εκεί ότι σφόδρα λέει λυπήθηκε και έφυγε. Του έδωσε την εντολή αυτή για να του δώσει να καταλάβει ότι ο δεκάλογος ήταν τέλειος τότε. Αλλά δεν τον εντηρούσε, πήγε με δόλο. Και εμείς όταν πάμε με δόλο για να πούμε εμπέξουμε τον Ιησού Χριστό, τι λέτε, θα τα καταφέρουμε. Μπάμπα. Ναι, και το 59. Πού είναι το... Είναι πιο πίσω. 59. Πού είναι. Διάβασα. Εδώ και εδώ. Τώρα μιλάμε για τον Λάζαρο. Και μετά θα πεις εσύ αυτό. Το πως το πνεύμα τι ποιος είναι. Ακούστε το. Όποιος θεωρεί τον εαυτό του ένα τίποτε και τον Θεό το πάνω. Ο οποίος τιμά τα λόγια του Θεού πάνω από κάθε τι στον κόσμο και, από, και ανταποκρίνεται με μέγα σε αυτά, με έργα σε αυτά, θυσιάζοντας ακόμη και τη ζωή του. Ο οποίος ακολουθεί το Θείο θέλημα και απαρνείται εξ ολοκλήρου το δικό του. Για τον τοχό το πνεύμα του, ολόκληρος ο κόσμος είναι ένα τίποτε. Παντού βλέπει μόνο το Θεό να δίνει ζωή στα πάντα, να δεσπόζει σε όλα. Γι' αυτόν δεν υπάρχει τόπος χωρίς τον Θεό, χρονικό διάστημα χωρίς τον Θεό. Ο φτωχός το πνεύμα του δεν πασχίζει να εννοήσει τα ενερμήνευτα, να αποκαλύψει τα μυστήρια του Θεού. Πιστεύει απλά στον λόγο του Θεού γνωρίζοντας ότι κάθε λέξη θεία είναι αλήθεια, πνεύμα και αιωνία ζωή. Πιστεύει και στα λόγια της Εκκλησίας που το πνεύμα την οδηγεί σε όλη την αλήθεια. Ιωάννου για τα σήματά 13. Πιστεύει όπως το μικρό παιδί τον πατέρα του και τη μητέρα του χωρίς να ζητεί αποδείξεις. Ο φτωχός το πνεύμα του θεωρεί τον εαυτό του πραγματικά έσχατο όλων των ανθρώπων και πρώτον ανάμεσα στους αμαρτωλούς άξιο να καταπατείται από όλους. Το Λάζαρο, πού τον βλέπουμε ένοχο. Το θύμισε. Είχε κάτι απέναντι στο πλούσιο, είχε φθόνο. Όχι. Μεταχειρίθηκε τρόπους πονηρούς. Τι είχε, υπομονή και υπακοή στο θέλημα του Θεού. Γιατί, για να έρθω εδώ και να περιμένω, ο καλός Θεός θα μου φέρει. Ή από τον πλούσιο ή από κάπου. Είχε την υπομονή και την υπακοή. Αυτό και μόνο. Δηλαδή είχε παροπίδες και έβλεπε Θεό συνέχεια. Τίποτα άλλο. Αν τις παροπίδες από το άλογο τις βγάλουνε, θα φοβηθεί. Και θα μας κάνει εδώ και εκεί και θα μας τον πάρει. Λοιπόν, είχε παροπίδες. Εμείς έχουμε παροπίδες που να μας οδηγούν όλο στον χρόνο. Τι βλέπουμε εδώ στο σημερινό Ευαγγέλιο. Ο πλούσιος που είχε τη δυνατότητα με μία κίνηση να σωθεί, δεν σώθηκε. Ο άλλος υπέφερε και σώθηκε. Και σώθηκε.
τουλάχιστον ας το πάρουμε μέτρο αυτό για όφελος της ψυχής μας, όλων μας που είμαστε μέσα εδώ. Αμήν. Yeah. Λοιπόν, λέγε Κατερίνα, τι θέλεις. Λοιπόν, μία ανακοίνωση για την περιβόητη συνθήκη Σέγγεν και το 666. Λοιπόν, το χάραγμα 666 είναι εξωτερικό σύμβολο που με τη θεληματική μας αποδοχή του έχει τεράστιες εσωτερικές πνευματικές προεκτάσεις. Τώρα ας δούμε για ποιο λόγο, εάν με τη συγκατάθεσή μας λάβουμε το χάραγμα, θεωρείται ως έργο κολάσιμο. Όταν εμείς οι χριστιανοί βαπτιζόμαστε και βρισκόμαστε εις το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, με το Άγιο Μύρο, αν και χρειόμαστε εξωτερικά από τον ιερέα, αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα να επιδρά στην ψυχή μας με μυστικό και πνευματικό τρόπο και να εισέλθει τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Ο ίδιος ο Θεός, και έτσι πλέον επίσημα, να θεωρούμαστε δούλοι του αληθινού και ενός Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει: «Το έλεον το βαπτίσματι περιλαμβάνεται μηνύων τη χρήση και Χριστός ημάς εργαζόμενον και τον του Θεού ημίν επαγγελόμενο δια του Αγίου Πνεύματος, έλεον». Βλέπουμε λοιπόν να συντελείται με την απλή εξωτερική χρήση του Αγίου Μύρου το μεγαλύτερο μυστήριο στον κόσμο, να εγκαθεδρύεται η Βασιλεία του Θεού εντός του ανθρώπου. Και όπως ο Θεός όρισε για της απλής αυτής εξωτερικής χρήσεως του ελαίου να συντελείται το μεγαλύτερο μυστήριο, να ενωνόμαστε μυστικά με το Θεό. Έτσι ο ίδιος όρισε για το εξωτερικό εκείνου χαρίσματος να εξαλείφεται η δική του σφραγίδα και να αποχωριζόμαστε αιώνια από αυτόν. Βλέπουμε άλλωστε την Αγία μας Εκκλησία να μας διδάσκει να κάνουμε στο σώμα μας το σύμβολο, το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Εξ αυτής της εξωτερικής σχηματοποίησης και μόνο του Τιμίου Σταυρού τυχιζόμαστε από κάθε κακό και οι δαίμονες φυγαδεύονται. Δεν είναι απλά το εξωτερικό σύμβολο χωρίς σημασία, αλλά έχει επίδραση πνευματική. Και αυτό το μεγάλο γεγονός όρισε ο Θεός να γίνεται με τον απλό εξωτερικό τρόπο της εξωτερικής χρήσης. Βλέπουμε ακόμα από το Θεό μας να διατάζει τον προφήτη Μωυσή να απλώνει τα χέρια έτσι ώστε να σχηματίζεται το σημείο του Σταυρού. Και όσο το σώμα μας σχημάτιζε το Σταυρό, οι εχθροί κατατροπώνονταν, ενώ όταν τα κατέβαζε οι Ισραηλίτες ενικούντο. Σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, τα γάρ ορατά σύμβολα των νοουμένων νησίν. Ας έρθουμε τώρα στο θέμα μας. Η λήψη του χαράγματος, αυτό που θα δίδεται στους ανθρώπους, θα έχει την έννοια της αποδοχής πλέον ξένου Κυρίου. Γιατί ενώ το βάπτισμα και το χρήσμα γίνεται εν ονόματι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αυτό το χαράγμα συνδέεται με το όνομα και τον αριθμό του ονόματος του Αντιχρίστου. Το όδε η Σοφία εστίν, ο έχων νου ψηφισάτου των αριθμών του θήριου, ο αριθμός γάρ ανθρώπου Ιεσίν και ο αριθμός αυτού χίξη σίγμα, 666. Βλέπουμε ότι δεν είναι ένα απλό εξωτερικό σύμβολο και χάραγμα ή ενός τυχαίου αριθμού, αλλά η θεληματική αποδοχή όσων το δέχονται, ξένου Κυρίου, του Αντιχρίστου και η αυτόνομη αιώνια αποξένωσή μας από το μοναδικό και αληθινό Κυριό μας. Ο Θεός λοιπόν δεν τιμωρεί κανέναν. Μόνοι μας θεληματικά αποδεχόμαστε τον αιώνιο βασανισμό μας, θέτοντας τον εαυτό μας στην υπηρεσία και υποταγή του διαβόλου. Το χάραγμα αυτό το αποδέχεται κανείς με την ελεύθερη βούλησή του, σε πρώτο στάδιο στη συγκεκριμένη στιγμή όταν νομικά κατοχυρώνεται και βρίσκεται σιγά στη ζωή μας. Και στο τελικό στάδιο, αφού με την απαθή στάση μας αφήσουμε να επιβληθεί και φτάσουμε στο σημείο του τελικού διλήμματος, Άγιο χρήσμα του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ή χάραγμα με τον αριθμό του ονόματος του θηρίου. Και θα κάνει τότε ο καθένας την επιλογή του, σύμφωνα με το ουδής ουκέτης δύναται δυσήν Κυρίου δουλεύει. Ή γάν τον ένα μισήσει και τον έτερο να αγαπήσει. Ή του ενός ανθεξέτε και του εταίρου καταφρονήσει. Ου δυνάστε Θεό, δουλεύει και μαμονά. Στην κυριολεξία περί μαμονά πρόκειται, αν δια του χαράγματος συμβληθεί κανείς με το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Λοιπόν, από το βιβλίο «Στη Δύση της Ελευθερίας» του Ιερομόναχου Χριστοδούλου, σελίδα 97-98, είναι γραμμένο κανωτέρω. Λοιπόν, τώρα,
προσοχή από αυτούς, διότι αυτοί πλανήθηκαν και λέγουν ότι το 666 δεν είναι τίποτα. Τα ονόματα που θα αναγνώσω τώρα. Οδηγούν δε την Εκκλησία ισχύσμα. Πρώτον, Μητροπολίτης Πρεβέζης Μελέτιος. Δεύτερον, Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος. Το έχει το όνομα φαίνεται Μελέτης, ας πούμε. Ναι. Μελέτης, πατήρ Τρίτον, Μελέτης. Πατήρ Βασίλειος Γοντικάκης. Τέταρτον, πατήρ Δημήτριος Βακάρος. Πέμπτον, πατήρ Δανίλ Αεράκης. Έκτον, πατήρ Βασίλειος Βολουδάκης. Έβδομος, πατήρ Σπυρίδων Τσάκαλος. Στη συνέχεια αναφέρω ονόματα που δεν αναφέρονται σε πατήρες. 7, δηλαδή χαρακτηρίζει και το πλήρες. Ναι. 8. Τσολογιάννης Οδυσσέας. 9. Μουστάκης Γεώργιος Κοινωνιολόγος. Μέσο. Πασοκατζής. 10. Πατρόνος Γεώργιος Καθηγητής Πανεπιστημίου. 11. Κορδάσης Ιωάννης. 12. Σάκος Τέλειος Καθηγητής. 13. Ανδριάδης Αριστίδης. 14. Εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος. Καλά, εκεί πέρα εντάξει, θα κάνουμε ένα σχόλιο αργότερα. Λοιπόν, και κάτι άλλο τώρα. Κάποιος Μητροπολίτης, Σεβασμιότατος Άγιος Πατέρας, πατρών, ο οποίος κάνει φοβερό αγώνα, έχει γράψει αυτά που θα αναγνώσω αυτή τη στιγμή. Μαζεύει ο άνθρωπος υπογραφές και πρέπει να υπογράψουμε αυτή τη βδομάδα. Φιλάδια, μπορείτε να προμηθευτείτε από το Σύλλογο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ο Ισαπόστολος, το ΣΥΤΣΑ 1, από τα γραφεία του πατέρα Μάξιμου. Αυτή τη βδομάδα μέχρι και την Παρασκευή μπορείτε να συμπληρώσετε υπογραφές και να σταλούν στην Πάτρα, στη διεύθυνση που έχει κάθε φιλάδιο τη διεύθυνση. Λοιπόν, τίμιε πάτερ και δέσποτα. Σεβασμιότατε Άγιε Πατρών, κύριε Νικόδημε, την ευχή σας. Με μεγάλη χαρά πληροφορήθηκε ο λαός στην είδηση ότι αναλάβετε πρόεδρος της Επιτροπής για τις νέες ταυτότητες και τη συνθήκη Σέγγεν. Ο λαός μας περιμένει πολλά από σας και επιθυμεί. Πρώτον, η εγκύκλειος να είναι δυναμική και να καλεί το λαό σε αγώνες έως ότου ακυρωθεί η επάρετο συνθήκη. Δεύτερον, να είναι μια εγκύκλειος όπως αυτή της Εκκλησίας της Κρήτης. Και τρίτον, να αναγράφεται ότι το χάραγμα 666 είναι σύμβολο εξωτερικό με εσωτερικές όμως αιώνιες πνευματικές προεκτάσεις για όσους με τη θέλησή τους το αποδεχτούν. Έτσι να διαλυθεί η πλάνη επί του σημείου αυτού που δημιουργήθηκε η εγκύκλειος 26-26-7-4-1997 που διαβάστηκε την Κυριακή των Βαΐων και που περιείχε δογματικά σφάλματα και λάθη, όπως είπε και ο διακεκριμένος καθηγητής της δογματικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Τσελεγκίδης στο τηλεοπτικό κανάλι Μέγα στην εκπομπή της κυρίας Κανέρη «Μη μου τη μέρα τάρατε». Εξαρτίες δε αυτών των λαθών, σεβασμιότατε, όσοι γνωρίζετε, η εγκύκλειος εκείνη δεν διαβάστηκε στις περισσότερες ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας μας και δημιούργησε πλήστας όσες αντιδράσεις εις τον κλήρο και τον λαό. Ξεκάθαρα να αναφέρεται στο κείμενο της νέας εγκυκλίου, να αναγράφεται, συγγνώμη, στο κείμενο της νέας εγκυκλίου ότι το 666 εμπεριέχεται στο γραμμικό κώδικα όπως έγκυρε επιστήμονες βεβαιών γραπτός, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται μεταξύ του λαού διχογνωμίες και ανεύθυνα πρόσωπα. Λοιπόν, μπορείτε να προμηθευτείτε φυλάδια, υπάρχουν εδώ όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, υπογραφή και να τα ταχυδρομήσετε μέχρι και την Παρασκευή στη διεύθυνση που γράφεται εδώ, κύριο Νικόδημο, προς το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών, κύριο Νικόδημο Ιερά Μητρόπολης Πατρών. Λοιπόν, το ΣΥΤΣΑ 1, τα γραφεία του πατέρα Μάξιμου, Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Ισαπόστολος. Τώρα σχετικά με την εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος. Ναι. Νομίζω ότι αντιπροσωπεύει ο χαρακτηρισμός τις απόψεις ορισμένων οι οποίοι έχουν γράψει στον Ορθόδοξο Τύπο. Ναι. Και δεν χαρακτηρίζει, ας πούμε, καταδικαστική απόφαση για την εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος. Αν έχει γίνει κάτι τέτοιο, έχει γίνει λάθος. Δεν ξέρω. Εδώ γράφεται. Γιατί πολλοί έχουν γράψει, ας πούμε, άρθρα τα οποία έχουν δημοσιευτεί στον Ορθόδοξο Τύπο,
τα οποία είναι υπέρ της συνθήκης Σέγγεν. Δεν τους ξέρουμε. Αυτό είναι τα ονόματα τα οποία διαβάστηκαν. Πάτερ Βασίλειος Βοδουλάκης, διάφοροι επίσκοποι όπως ο Μελέτιος Πρεβέζης, να πούμε, Μελέτιος Ράντος κτλ. Και διάφοροι άλλοι. Λοιπόν, έχουν δημοσιευθεί. Κακώς έχουν δημοσιευθεί, πρέπει να ελεγχθούν πρώτα από τους αρμοδίους οι οποίοι βρίσκονται στη σύνταξη του Ορθοδόξου τύπου. Ναι. Δεν μπορούν να περνάνε αυθαίρετα οτιδήποτε. Ναι, σωστά. Λοιπόν, σαν εφημερίδα όμως, έχει εκφράσει απόψεις, οι οποίες είναι κατά της συνθήκης Σέγγεν. Ναι. Έχουν βγει και άλλοι, να πούμε, επιστήμονες, και έχουν γράψει άρθρα, τα οποία είναι κατά της συνθήκης Σέγγεν. Ναι. Δεν είναι δηλαδή το έντυπο αυτό κατά δικαστέο. Μην χαρακτηρίσουν για συλλήβδη, δηλαδή τον ορθόδοξο τύπο. Ναι, εντάξει. Ως κάτι το αρνητικό. Ναι, εντάξει. Αυτό ήθελα να πω. Εντάξει. Ναι, ναι. Γεια σου, κοίτα, παιδιά. Πάτερ μόνο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, εθέτω η βασιλεία σου γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανών και επιτεχείς. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε με σήμερον και άφεσε μη τα οφείλματα ημών ως και εμείς αφήνε τις οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέγγεις ημάς εις πειρανών, αλλά ρίξε ημάς από το Θεό. Αγία να γυρίκε θαυματούλη, επισκέψαστε πας ασθενείας ημών, δωρεά μελάμετε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δώσε το έδωσο σου, Κύριε, στον τον κόσμο σου και στο έθνος μας και παντού. Και θα γίνει με την ταυτότητα τώρα, παιδιά.